Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε κάπως διαφορετικά σήμερα. Βουτιές στα νερά της Μεσσηνίας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και μια τεράστια προβολή για την περιοχή μας με τον σούπερ στάρ του ποδοσφαίρου να περνάει οικογενειακά τις ημέρες του στο ξενοδοχειακό συγκρότημα της Κώστα Ναβαρίνο. Από ό,τι φαίνεται, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να περάσει μερικές στιγμές ηρεμίας και ξεγνιασιάς, σκεπτόμενος και τη μεταγραφή του στην κυβέρνηση, η οποία λέγεται πως θα ανακοινωθεί σύντομα και θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Μία ακόμα χρονιά στη Μεσσηνία και την Κώστα Ναβαρίνο παίρνει τις διακοπές του ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Μετά το Μουντιάλ, ο στάρ της στρογγυλής θεάς επέλεξε να χαλαρώσει την πατρίδα μας μαζί με την οικογένειά του. Άλλωστε η Ελλάδα γειτονεύει με την Ιταλία και αυτή τη στιγμή το όνομα του CR7 είναι αυτό που κυριαρχεί στη μεταγραφική αγορά λόγω της Juventus. Ο ίδιος έχει αγαπήσει ιδιαίτερα τη Μεσσηνία και το τουριστικό θέατρο της Κώστα Ναβαρίνο. Στον πλάι του βρίσκεται η πανέμορφη Τζορτζίνα Ροντρίγκερς και ο γιος του, Κριστιάνο Τζούνιορ, με τον οποίο ο Πορτογάλος έπαιξε αρκετή ώρα τένις. Ο 33χρονος που έχει στην κατοχή του 5 χρυσές μπάλες ήρθε στην Ελλάδα με το ιδιωτικό του αεροπλάνο από την Καλαμάτα. Τον παρέλαβε ελικόπτερο του Κώστα Ναβαρίνο και εδώ είναι που κολλάει και το μεταγραφικό κομμάτι στην υπόθεση. Όσοι βρίσκονται δίπλα στον Κριστιάνο και ψιθυρίζουν πράγματα λένε πως ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται συνέχεια με το κινητό στο χέρι, ενώ έχει ενημερώσει και τους ανθρώπους των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων να έχουν πανέτοιμο το ελικόπτερο, καθώς ενδέχεται να φύγει ανά πάσα στιγμή. Οι φωτογραφίες του ήδη κάνουν το γύρο του κόσμου. Ο ίδιος προτιμά τη Μεσσηνία και την διαφημίζει. Γυρίζουμε σε λίγο στην ενημέρωσή σας τώρα. Ο προβληματισμός που καταγράφεται στον αγροτικό κόσμο και κυρίως στους ελαιοπαραγωγούς αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας εκφράστηκε και μέσω της Ένωσης Μεσσηνίας. Εκείνο μάλιστα που σημειώνεται από τον συνεταιρισμό είναι το ότι δεν μπορεί κάθε χρόνο για ένα σημαντικό για την παραγωγή ζήτημα να τρέχουν οι διαδικασίες στο και πέντε. Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας στην φετινή περίοδο έχει αποτελέσει σημείο προβληματισμού στις τάξεις των ελαιοπαραγωγών. Στην κατεύθυνση μάλιστα αυτή, αγωνία εκφράστηκε και από την Ένωση Μεσσηνίας. Ένα από τα ζητήματα που αναδείχθησαν ήταν και το ζήτημα του δάκου, μιας και μην ξεχνάμε πως παραδοσιακά τέτοια περίοδο ήθιστε τα τελευταία χρόνια να απασχολεί τόσο τα μέσα ενημέρωσης όσο και τους συνεταιρισμούς το τι μέλη γενέστε με την δακοκτονία, εάν θα έχουμε έγκυρη παρέμβαση ή όχι, και βλέπουμε πως κάθε χρόνο, ενώ το κράτος έχει μεριμνήσει να παρακρατά από τους παραγωγούς το αντίστοιχο έσοδο όπως προκύπτει από τα ελαιοτριβία, δυστυχώς δεν έχει φροντίσει να δημιουργήσει τις κατάλληλες δομές και την κατάλληλη διαδικασία, ούτως ώστε να υπάρχει έγκαιρη παρέμβαση, με αποτέλεσμα να τίθεται ένα αμφιβόλο η αγροτική παραγωγή του νομού, βέβαια με χιλιάδες, με τεράστιες συνέπειες θα λέγαμε, στην τοπική αγροτική οικονομία, στο εισόδημα των αγροτών, αλλά και όχι μόνο, και ευρύτερα στην αγορά. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Μεσσηνίας, για μία ακόμα χρόνια οι όλες συζητήσεις γίνονται στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε πως όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται πάλι στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Ενώ θα έπρεπε έγκαιρα, είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει, υπάρχει χρόνος όλο το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου ακριβώς και η κεντρική εξουσία, το Υπουργείο, το αρμόδιο, σε συνεννόηση με την αρμόδια εδώ περιφέρεια και τις υπηρεσίες, να κατανείμουν τα κονδύλια, να προχωρήσουν τους διαγωνισμούς ή, εν πάση περιπτώσει, αν αυτή η διαδικασία κάθε χρόνο κάπου κολλάει σε κάποια συρτάρια μιας γραφειοκρατικής διαδικασίας, θα πρέπει να ξεκολλήσει και να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, διότι δεν γίνεται να αντιμετωπίζουμε εν έτη 2018 ένα τόσο σοβαρό ζήτημα με τόση προχειρότητα και με τέτοια γραφειοκρατία σαν να μην μας ενδιαφέρει. Εκείνο πάντως που επισημάνθηκε είναι ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, βλέποντας την πιθανότητα η σοδιά τους να καταστραφεί. Εκτιμώ ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν να περιμένουν άλλο και στο πλαίσιο αυτό και η Ένωση Μεσσηνίας είναι έτοιμη να προσέλθει στο διάλογο με συγκεκριμένες προτάσεις, εάν πλέον δούμε ότι μπορούμε να πάμε και σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις, για να μπορέσει να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχει γίνει πλέον βραχνάς για την καθημερινότητα των ελαιοπαραγωγών του νομού. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα και πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, εκεί όπου κυριολεκτικά έχει χτυπήσει καύσωνας με φούντο και τα όσα εξελίσσονται και το τελευταίο χρονικό διάστημα, με ακραίες συγκρούσεις. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας θα καλησπέρισουμε την πρώην βουλευτή Μεσσηνίας αλλά και έναν αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Κινάλ, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Κανελόπουλε. Καλησπέρα σε όλες τις συμπατριώτισες και όλους τους συμπατριώτες μου. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα, γιατί φαίνεται ότι είμαστε σε ένα σκηνικό ακραίας πόλωσης και συγκρούσεων. Αν αυτή η κατάσταση βοηθά, θα έλεγε κανείς, την χώρα μας, βοηθά την κοινωνία και αν βοηθά την οικονομία και αν βγαίνει ένα χρήσιμο συμπέρασμα μέσα από αυτήν την πολιτική συγκρούση που έχει πάρει έντονα προσωπικά χαρακτηριστικά.
Αυτό νομίζω είναι έτσι πολύ σοβαρή ερώτηση το οποίο κάνετε και λέτε, γιατί δυστυχώς, κύριε Κανελόπουλε, η εικόνα χθες στη Βουλή ήταν θλιβερή, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Γιατί αντί να συζητήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, αντί να δούμε και να πούμε ποια είναι η πρότασή μας, ποιο είναι το σχέδιό μας για να αλλάξουμε σελίδα και να προχωρήσουμε μπροστά, το μόνο το οποίο είδαμε ήταν ένας έντονα διχαστικός διάλογος ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, όπου ο ένας ουσιαστικά μιλούσε για τα οικογενειακά του άλλου και ο ένας έβγαζε τα άπλυτα του άλλου στη φόρα. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν νομίζω ότι ειδικά και σε συγκεκριμένη συγκυρία πρέπει να γίνονται όταν η χώρα μας είναι σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή και όταν τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών είναι τόσο πολλά. Και γι' αυτό άλλωστε και η Φόφη Γεννηματά επέλεξε να μην κάνει δευτερολογία, γιατί τι ακριβώς να πεις όταν το σκηνικό είναι όλο αυτό. Εμείς από την πρώτη στιγμή, κύριε Κανελόπουλε, είπαμε το πόσο σημαντική είναι η εθνική συνεννόηση και τη ζητήσαμε ήδη από το 2010. Αλλά δυστυχώς πριτάνευσε τότε τα υπόλοιπα κόμματα να κοιτάξουν το μικροκομματικό του συμφέρον και να οδηγηθούμε ουσιαστικά. Αυτό που σημαίνεται πάντως είναι πολύ σημαντικό, γιατί άλλες χώρες που είχαν ένα μίνιμουμ συνεννόησης, όχι μόνο στα εθνικά ζητήματα, τουλάχιστον στα σημεία που είχαν να κάνουν με τις παρεμβάσεις, μεταρρυθμίσεις ή οτιδήποτε άλλο, και βγήκαν πιο γρήγορα από τα μνημόνια και έχουν παράξει ένα συγκεκριμένο οικονομικό αποτύπωμα, θα έλεγε κανείς, όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα, είναι αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί υπήρξε στοιχειώδη συνένεση. Δεν θα γίνουμε το ίδιο σε καμία απολύτως περίπτωση. Όμως πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, εγώ θα σας πω πρώτα και πάνω απ' όλα για τα εθνικά ζητήματα. Είδατε να υπάρχει προσπάθεια από τη μεριά της κυβέρνησης να υπάρξει μια εθνική γραμμή ή μια επαναδιοτύπωση, μια επιβεβαίωση της εθνικής γραμμής, να καλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μπορέσει να γίνει ένας διάλογος, να πάμε όλοι μαζί, να είναι πιο ισχυρή η διαπραγματευτική μας θέση, να υπάρξει μια εν τέλει, αν θέλετε, και προετοιμασία της κοινωνίας. Δεν υπήρξε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι απλό. Αν αυτό το σκηνικό ακραίας σύγκρουσης ουσιαστικά δημιουργεί ένα δίπολο και δημιουργεί και πίεση, να το πω έτσι, προς το κείμενο αλλαγής. Εγώ θα σας πω κάτι. Νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν χορτάσει πια από όλα αυτά, έχουν μάλλον έτσι απαυδίσει από όλη αυτή την ιστορία, και αυτό το οποίο χρειάζεται περισσότερο από όλα είναι να μπορέσει να ενισχυθεί το κίνημα αλλαγής για να σπάσει και να χαλάσει αυτό το δίπολο, αυτό τον ακραίο δικοματισμό, τον ψεύτο δικοματισμό. Γιατί νομίζω μέσα από την, σε όλα αυτά τα τελευταία 8 χρόνια ο δικοματισμός έσπασε στην Ελλάδα και είδαμε ότι πήγαμε σε κυβερνήσεις συνεργασιών, και ευτυχώς που πήγαμε σε κυβερνήσεις συνεργασιών, μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε πάει και σε ευρύτερες συνενέσεις. Άρα λοιπόν, για εμάς είναι ξεκάθαρο, το ξαναλέω, για να σπάσουμε τον ψευτοδικοματισμό, τον ακραίο διχασμό, την πόλωση, για να επιβάλλουμε τη συνένεση και τη συνεννόηση, κάτι που το ξέρετε ότι μπορούμε μόνο εμείς στην παρούσα κατάσταση να το κάνουμε, γι' αυτό ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες να στηρίξουν το κίνημα αλλαγής στην προσπάθεια την οποία κάνουμε, την τόσο σοβαρή προσπάθεια που κάνουμε, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά επιβεβαιώνεται. Έτσι βλέπουμε και τα γκάλοπ να ανεβαίνουν, να πηγαίνουν καλύτερα, πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα των αριθμών και των προθέσεων, εγώ θα πω. Σίγουρα οι δημοσκοπήσεις δεν αποτελούν και δείγμα στην κάλπη. Όμως, από την άλλη, μια πραγματικότητα που έχει να κάνει με μια συνένωση δυνάμεων, φαίνεται ότι πήγε περίπατο. Και αναφέρομαι στο ποτάμι. Στη διαδικασία που υπήρξε με την δημιουργία ενός ευρύτερου σχηματισμού στην κέντρο αριστερά, και τελικά το ποτάμι αποχώρησε. Κοιτάξτε, θα σας πω, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Εγώ καταρχάς, το ότι έφυγε το ποτάμι από το κίνημα αλλαγής δεν σημαίνει να πει ότι δεν συνεχίζει να υπάρχει και να γίνεται η προσπάθεια τη συνένωση των δυνάμεων και να συνεχίζουμε ως κίνημα αλλαγής. Και όπως σας είπα, και μετά την αποχώρηση του ποταμιού, οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν και πολύ πιο ψηλά από ό,τι πιο πριν. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και πιο πριν, σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο να υπάρχει μια ισχυρή προοδευτική δύναμη, η οποία θα βάλει τέλος και στον ψευτοδικοματισμό, αλλά αν θέλετε και στην πολιτική κυριαρχία, την συγκυριακή πολιτική κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά στον χώρο του της Προόδου, τώρα βέβαια καταραίει και καταραίει εκοφαντικά, και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το κίνημα αλλαγής. 212.000 πολίτες εξέλεξαν σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία με τόση πολύ μεγάλη συμμετοχή επικεφαλής της παράταξης, τη Φόφη Γεννηματά, και επιβράβευσαν την πολιτική της αυτόνομης πορείας και της αυτοδύναμης έτσι στρατηγικής, την οποία είχαμε ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Έτσι
εκεί πρέπει να κινούμαστε. Δυστυχώς αυτό το μήνυμα θόλωνε πάρα πολύ και από τη μεριά του ποταμιού, όπου βλέπαμε να γίνεται ένας διαγωνισμός στελεχών οι οποίοι ήθελαν είτε να πάμε κατά τη μία μεριά είτε κατά την άλλη. Νομίζω ότι πλέον το μήνυμά μας είναι πολύ πιο καθαρό, είναι πολύ πιο ξεκάθαρο και προχωρούμε καθημερινά. Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι στην κρίση των πολιτών, οι οποίοι έχουν και τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Εμείς συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε με πολύ περισσότερη δύναμη στον δρόμο που έχουμε χαράξει, με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Να ρωτήσω κάτι. Εκλογές βλέπετε σύντομα? Τι ζητάτε εσείς? Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει αυτή η κυβέρνηση, κύριε Κανελόπουλε. Έχει τόσο ανοιχτά ζητήματα. Έχει διαλύσει πραγματικά την τρίτη κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, με το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο. Και τώρα έρχεται έτσι και το τέταρτο μνημόνιο ουσιαστικά. Και την ίδια στιγμή κάθονται και μας μιλούν για δίθεν καθαρή έξοδο από το ευρώ. Δίθεν καθαρή έξοδο από το μνημόνιο, συγγνώμη. Είχαμε και χθες το δημοψήφισμα. Ήταν η επέτειος και ναι, μπερδευόμαστε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση για το Σκοπιανό, για το ζήτημα τέλος πάντων της επίλυσης του Σκοπιανού με την συμφωνία, η οποία για εμάς δυστυχώς ανοίγει πολύ περισσότερα ζητήματα από όσα κλείνει. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας, το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει η συγκεκριμένη κυβέρνηση και ούτως ή άλλως μην ξεχνάμε, βλέπουμε τον κύριο Καμένο, έτσι με τους ψευτοπαλικαρισμούς οι οποίοι γίνονται καθημερινά. Δεν έχει, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ειδικά όσον αφορά τα εθνικά ζητήματα. Οι υπουργοί βγαίνουν όπως ο κύριος Μαυραγάνης και αμφισβητούν την ίδια την υπογραφή του πρωθυπουργού και αναρωτιέται κανείς, υπάρχει κυβέρνηση, πώς προχωράμε? Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα, είναι σόβαρα, είναι μια κυβέρνηση οπερέτα. Πώς ακριβώς λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε και μπορεί να προχωρήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση? Άρα θεωρώ ότι οι εκλογές είναι πολύ σύντομα, έτσι είναι πρώτον πυλών. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Πάμε στον χώρο του πολιτισμού, εκεί όπου όπως φαίνεται βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να γίνει μια οραματική πρόταση πραγματικότητα και αυτή να δώσει μια επιπρόσθετη αξία και όθηση στην αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας. Ο Μεσίνιος Πρόεδρος Εθνικής Λειτουργικής Κοινής, Άκης Θεοδωρόπουλος, ο καθηγητής αρχαιολογίας Πέτρος Θέμελης, με την τόσο σημαντική συνεισφορά και ο Δήμος Μεσίνης, συνεργάζονται προκειμένου το σπουδαίο θέατρο της Αρχαίας Μεσίνης να αποτελέσει δεύτερη έδρα της Εθνικής Λειτουργικής Κοινής. Η πρόταση δεν είναι απλά ιδέα. Έχει πλέον καλλιεργηθεί και έχει προωθηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε μια σπουδαία κίνηση να γίνει πραγματικότητα για την Αρχαία Μεσίνη. Έκανα μια αναφορά ο κύριος Θέμελης ότι μπορεί η Αρχαία Μεσίνη να γίνει το δεύτερο λυρικό θέατρο στην Ελλάδα. Η αναφορά προσεγγίζει την αξιοποίηση των χώρων της και το να γίνουν αυτοί δεύτερη έδρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το οποίο το είχαμε ξεκινήσει. Έτσι δεν είναι, το έμαθα ότι το πες. Το είχαμε ξεκινήσει και είχε γίνει μια προσπάθεια και υπήρχε ένα πρόγραμμα από τον προηγούμενο Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Μπαλτά, και είχαμε προχωρήσει αρκετά. Είναι ένα μεγάλο τόνιμα και θα ήταν για το Δήμο Μεσίνης πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και θα ήταν και η συμβολή και του Δήμου Μεσίνης, θα είχαμε προχωρήσει. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή, κύριε καθηγητά, να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί είναι τεράστιο το θέατρο, διότι αν σκεφτείτε ότι όλες οι ανοιχτές παραστάσεις μας, οι δικές μας που κάνουμε εκτός λυρικής τώρα στα καινούργια μας κτίρια, στο Ηρώδιο, είμαστε όλες οι παραστάσεις που απάντη χρειάζεται στον τάωτό της παραστάσεις. Δηλαδή είχαμε τον Ναμπούκο προχτές με τον συμπολίτη μας, τον Μίμ τον Πλατανιά, ο οποίος κατέπτυξε για μια άλλη φορά και είχαμε την επιτυχία αυτή, δηλαδή πιστεύω ότι και το στάδιο με 8.000 κόσμο θα γεμίσει 6.500 καθημένους, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Ο καθηγητής αρχαιολογίας Πέτρος Θέμελης, ο Δήμαρχος Μεσίνης Γιώργος Τσόνης και ο Μεσίνιος Πρόεδρος Εθνικής Λυρικής Σκηνής βρίσκονται προς αυτή την κατεύθυνση σε αγαστή συνεργασία. Και ευχής έργο θα ήταν, το έχω πει και ξανά, να θεσμοθετηθούν αυτά τα δύο γεγονότα, το μαθητικό φεστιβάλ αρχαίου δράματος και ακριβώς και να γίνει και έδρα, δεύτερη έδρα της λυρικής σκηνής. Είναι τώρα καιρός. Μια τροπολογία θα προωθήσουμε, νομίζω, σε ένα νομοσχέδιο μαζί με τον κύριο, τον αγαπητό Σάκη Θεοδωρόπουλο, και θα γίνει πραγματικότητα αυτό το λεγόμενο όραμα. Γιατί το όραμα, άμα το βάζεις, το χωρίζει σε στάδια και στόχους, τότε γίνεται πραγματικότητα και θα γίνει πραγματικότητα αυτό.
Αντιπαραθέσεις πυροδότηση η συζήτηση για την αξιοποίηση του λιμανιού της Καλαμάτας. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής περιέλαμβανε τη χρήση ΣΔΙΤ για την εκτέλεση αναγκαίων έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, με την αντιπολίτευση από την πλευρά της να κάνει λόγο για άνευ ουσίας και γενικολογική συζήτηση. Αντιπαραθέσεις υπήρξαν αναφορικά με την συζήτηση αξιοποίησης του λιμανιού της Καλαμάτας μέσω ΣΔΙΤ. Το οποίο προβλέπονται να υλοποιηθούν έργα, ο προϋπολογισμός των οποίων φτάνει στα 24,7 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι μας συμφωνούμε στο γεγονός ότι το λιμάνι μας μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τόσο του Δήμου Καλαμάτας όσο και της νοτιοδυτικής Ελλάδας και είναι αναγκαίο να εκτελεστούν άμεσα τα προβλεπόμενα έργα τόσο από το Master Plan το οποίο ισχύει και εγκριθεί το 2012 όσο και αυτό το οποίο βρίσκεται υπό επιχειροποίηση. Η Δημοτική Αρχή μπορεί να πρότεινε, η αντιπολίτευση ωστόσο εξαπέλυσε βολές για την ουσία της πρότασης. Τι θα κάναμε εμείς αν ήμασταν Δημοτική Αρχή? Θα αναζητούσαμε τους πόρους και αν δεν τους βρίσκαμε θα λέγαμε ότι δεν έχουμε βρει αυτούς τους πόρους ή έχουμε βρει τους άλλους. Και από εκεί και ύστερα, εφόσον προχωράγαμε κάποια έργα και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε άλλα, βεβαίως μπορούσαμε να κάνουμε και ΣΔΙ, δεν είμαστε καλά τους ΣΔΙ, αλλά με προϋποθέσεις. Εσείς δεν βάζετε καμία προϋπόθεση εδώ πέρα και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το ΣΔΙ δεν θα το φτιάξουμε εμείς. Αν φτιάξει το ΣΔΙ, θα το φτιάξει ο μελετητής, θα το φτιάξει ο... αυτός που θα βάλει την σύμπραξη, ο ιδιώτης δηλαδή. Όπως έγινε ο επενδυτής, όπως έγινε παντού. Αυτός θα φτιάξει και τη μελέτη, όπως θα βολεύει, τη χρηματοδότηση, θα τα κάνει όπως θα θέλει ο ίδιος. Αυτό έχει δείξει και ιστορία. Είτε πρόκειται για το αυτοκινητόδρομο, είτε για οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, μην προειδευόμαστε τώρα πάνω σε αυτά. Το σχέδιο και αυτό φαίνεται και στα μεγάλα έργα οικοδομής, αλλά και ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη. Από το πιο μικρό την πεζοδρόμηση της Ναυαρίνου μέχρι το πιο μεγαλύτερο την ανάπλαση όλου αυτού του χώρου, βλέπουμε ότι άγεται και φαίνεται κάθε φορά, βλέποντας ευκαιριακά και πετώντας κάθε φορά κάποια χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Έτσι φαίνεται και εδώ. Πέταξε, λέω, στην αίθουσα, σήμερα εδώ, μία φωτοβολίδα. Μία φωτοβολίδα αυτής του σκρότου λάμψης. Λοιπόν, τι θέλει δηλαδή να μας πει σήμερα με αυτή εδώ την εισήγηση, η οποία δεν έχει κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο. Από την δική του πλευρά, ο Δήμαρχος περιέγραψε τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με την πρόταση που θα πρέπει να έχει η όλη συζήτηση, η οποία θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Η κατάσταση του λιμανιού μας είναι απαράδεκτη. Βλέπεις ένα μεγάλο λιμάνι, άδειο. Ένα λιμάνι που δεν φέρνει πλούτο. Ένα λιμάνι που ενδεχομένως καλό είναι να το κοιτάζει. Ως συνταξιούχος, ως περιπατητής. Αλλά γι' αυτό έγινε το λιμάνι πριν από 120 χρόνια. Στο λιμάνι πρέπει να ξανάρθει, να ξαναφέρει το λιμάνι πλούτο. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Και η επιλογή η οποία σας προτείνεται για Μέγα Γιώτη είναι μια επιλογή που δεν τη βγάλαμε εμείς από την κοιλιά μας. 2 χρόνια κουβεντιάζουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί τώρα? Γιατί είμαστε εν ώψη της συζήτησης και της ψήφισης του Master Plan. Η εισήγηση λέει το λιμάνι να είναι κυρίως τουριστικό και μία προβλήτα στο Μήλο να εξυπηρετεί την υπάρχουσα κίνηση φορτηγών πλοίων, την εμπορικότητα η οποία παρατηρείται στο λιμάνι, όπου για λόγους περιβαλλοντικούς δεν μπορεί να γιγαντωθεί. Το θέμα θα το ξανακουβεντιάσουμε γύρω στο φιλόπωρο, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε προς όλους ποια είναι η άποψή μας για το χαρακτήρα του λιμανιού και ποια είναι η άποψή μας για το ποιος θα πληρώσει τα έργα. Αυτά με το λιμάνι. Πάμε εμείς τώρα στην άλλη πραγματικότητα που έχει να κάνει με διαχείριση των απορριμμάτων. Να καλησπέρισουμε τους συναδέλφους, τον Κώστα Τσέρεζα και τη Γεωργία Ναγκοστοπούλη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Κώστα, ξεκινάω με σένα γιατί φαίνεται ότι έχουμε μια πραγματικότητα για μια ακόμη φορά όσον αφορά την καθημερινότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μπορεί να συζητάμε ότι έχουμε βρει λύσεις όσον αφορά την οριστική διαχείριση, την οποία ακόμα την αναμένουμε να δούμε κάτι το χειροπιαστό. Ωστόσο, τα στραγγίδια και τα ζουμιά καλά τρέχουν. Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια κατάσταση η οποία κακά τα ψέματα δεν μπορεί να καλυφθεί από το οτιδήποτε. Πρώτα απ' όλα, πριν πω στο θέμα, να πω μια εξέλιξη που σημειώθηκε σήμερα ότι 40 άνθρωποι που εργάζονταν με συμβάσει, συμβασιούχοι, απολύθηκαν με απόφαση του Μελούς Πρωτοδικίου. Ακολουθείται μια διαδικασία. Θα υπάρξει μια δυσκολία αυτές τις ημέρες και στο να αντιμετωπιστεί όλη η κατάσταση με το υπάρχον προσωπικό και μέχρι να τρέξει όλη να ομαλοποιηθεί και πάλι με τις προσλήψεις οι οποίες θα γίνουν όπως έχει οριστεί. Απλά αυτό το λέω επειδή έχει να κάνει με την διαχείριση των απορριμμάτων. Τώρα, στο ζήτημα αυτό που
που φαίνεται ότι καίει. Υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί. Και ό,τι και να λέει ο καθένας, η αλήθεια είναι μία και μόνη. Και αυτή νομίζω ότι αντιμετωπίζεται και αντιλαμβάνεται από τον καθέναν όταν την βλέπει. Για παράδειγμα, όταν στους πέντε δρόμους είδαμε τις προάλλες και το υλικό που έχει ο κύριος Μάκαρης, φωτογραφίες, όλα αυτά, στραγγίδια, βρώμα, έντονη δυσοσμία, σύψη όπως μας μεταφέρει και ο ίδιος, μια μαυρίλα, εδώ βλέπουμε τα σχετικά πλάνα, μια μαυρίλα να κατεβαίνει ξαφνικά κάτω και όλα αυτά, ενώ λίγο πιο δίπλα είναι η Μαραθώλακα. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο συνδέονται ή δεν συνδέονται. Αυτά πρέπει να μας τα πούνε επίσημα οι υπηρεσίες. Πρέπει να πάρουν θέση και να αποτυπώσουν και να πούν γίνεται αυτό ή γίνεται το άλλο. Υπάρχει ή δεν υπάρχει μόλυνση, ευθύνεται και ποιος δεν ευθύνεται. Τώρα, επειδή η αυτοδιοικητική και η πολιτική, ξέρεις, πολύ εύκολο ο καθένας ρίχνει την ευθύνη και τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον και στο τέλος, εκεί που όλοι έχουν την ευθύνη, στο τέλος δεν έχει κανένας την ευθύνη. Υπήρξε μια επιστολή από το γραφείο του Περιφερειάρχη προς τον κύριο Μάκαρη, ο οποίος ουσιαστικά έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα και με την επιστολή αυτή, αφού ο κύριος Τατούλης που την υπογράφει ως επανέρχεται και αναφέρεται στην ιστορία του ΣΔΙΤ, λες και το ΣΔΙΤ και όλο αυτό το έργο είναι η κολυβήθρα του Σιλουάμ και όλα περνούν από εκεί πέρα και επειδή θα γίνει το ΣΔΙΤ δεν ξέρω αν υπήρχαν ποτέ ευθύνες στο παρελθόν ή επειδή σχεδιάστηκε το ΣΔΙΤ. Πάει να πει ότι τελείωσε, δεν έχει καμία ευθύνη άλλη. Δεν μας έχει πει πάντων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου τι έχει κάνει με όλες τις υπόλοιπες κομματερίες παραμένουν ανεργές από και τόσο καιρό χαδά, και λειτουργούν. Το οποίο επίσης είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι αφισβητείται από αρκετούς. Ναι. Τώρα μένει να το δούμε και αυτό. Και την αποκατάσταση και στον χαδά εσύ χαδά. Τώρα. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι, τουλάχιστον για τη Μαραθώλακα, σκουπίδια χώθηκαν. Μην τρελαθούμε. Έχουμε και τα πλάνα, σκουπίδια χώθηκαν στη Μαραθώλακα. Όχι μόνο εκεί. Εδώ ξεκαθαρίζει πάντως για το τυπικό της υπόθεσης ότι η αποκατάσταση του συνόλου των χαδά που έγινε με αδυναμία μάλιστα το Δήμο που ρίχνει πάλι τον μπαλάκι στους Δήμους, γιατί τώρα προφανώς δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη να τα έχει και πάρα πολύ καλά, μάλλον τέλος πάντων έρχονται και εκλογές. Ναι, υπάρχει και εδώ και πολιτικό ζήτημα με το Δήμο Καλαμάτας, ναι, έτσι. Υπάρχει λοιπόν τώρα το ζήτημα με την αποκατάσταση. Έγινε σωστά, εδώ λέει η Περιφέρεια ότι έγινε σωστά. Αφού λοιπόν έγινε σωστά η αποκατάσταση, ωραία. Από πού είναι τα στραγγίδια? Φταίει ο Δήμος? Αν φταίει ο Δήμος, τι ακριβώς έχει συμβεί επάνω? Φταίει ο ανάδοχος ο σημερινός? Φταίει ο ανάδοχος ο προηγούμενος? Φταίει τι φταίει? Φταίει η κακιά η στιγμή που έβρεξε και επειδή έχουν χώσει σκουπίδια, δεν ξέρω τι έχουν κάνει, πάλι κάτω τα ζουμιά? Γενικά κάτι φταίει, βρε παιδί μου. Αλλά να σου πω κάτι, ούτε τον μπουαρό θα κάνουμε κάθε φορά εμείς, ούτε τίποτα. Ας πάνε οι υπηρεσίες να πιστοποιήσουν τι φταίει. Ποιες τι φταίει και ποιος ευθύνεται. Ναι. Γιατί κάποιος, ρε παιδί μου, ευθύνεται σε αυτή την υπόθεση. Μπλέκονται, ξέρεις, πάρα πολύ συνήθως και επειδή μπλέκονται πάρα πολύ, στο τέλος δεν φταίει κανένας. Εγώ θα σου πω ότι θα βάλουν καμιά εταιρεία πάλι όπως βάλανε για τα πυρηνολογία και θα ψάχνουν καλοκαιριάτικα μέσα σε σκέψεις να δουν τι γίνεται με τη διαχείριση των απορριμμάτων που στάζουν τα στραγγίδια. Πάντως, πραγματικότητα, εδώ ο κ. Στατούλης την ευθύνη την έχει στο Δήμο Καλαμάτας. Ναι, αυτό είναι ένα πολιτικό όμως ζήτημα. Και, ναι, είναι το πολιτικό του ζητήματος, γιατί να σου πω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο, επειδή πολλά λέγονται, ακούγονται, γράφονται. Δεν ξέρω κατά πόσο, μήπως ακόμα και το όνομα του κύριου Νίκα που παίζει σε κάτι δημοσκοπήσει για την περιφέρεια, μήπως και αυτό έχει ενοχλήσει εκεί την Τρίπολη, την ηγεσία της περιφέρειας και στο στόχαστο, ας πούμε, μπαίνει και ο Νίκας. Ξέρω εγώ, έχουν μπει κατά καιρούς πολλοί. Για να πάρω και την άποψη της Γεωργίας για το θέμα των απορριμμάτων, θα μας πει η Γεωργία σε λίγο σε ένα ζευγάρι. Όχι, γιατί εδώ πέρα οι υπόλοιποι είναι άγιοι, έτσι. Να. Γεωργία, νομίζω χίλιο επομένο το θέμα και η πραγματικότητα κάθε φορά μας διαψεύδει σε ό,τι αφορά την κατάσταση της διαχείρισης. Είναι ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώς υπεγράφει η ΣΔΙΤ, η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να ξεκινήσει το έργο το πολύ συζητημένο με όσα έχουμε δει στο παρελθόν, τις αντιδράσεις των κατοίκων, όλο αυτό το καινούργιο θέμα σε εισαγωγικά ΕΜΗ που ανέκυψε με τις ιδιοκτησίες. Ωστόσο αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ναι, θα γίνει ένα έργο που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, ωστόσο δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο, όπως είπατε, ο κύριος Μάκαρης έφερε στο φως δημοσιότητας με το βίντεο και τις φωτογραφίες από τα στραγγίδια. Και αυτό το μπαλάκι, όπως είπε και ο Κώστας και εσύ, Θέμη των ευθυνών, δηλαδή είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη χώρα, όπως και στο νομό,
θεατές μιας παρτίδας πινκ-πονγκ, τένις, μπαλάκι ευθυνών που πετιέται από τη μια πλευρά στην άλλη. Το είδαμε πρόσφατα, μια και μιλάμε για τα απορρίμματα, και όσοι παρακολούθησαν τη δίκη ανάμεσα με κατηγορούμενους και την περιφέρεια και τον Δήμο Πύλου Νέστορος. Όλοι φταίνε, κανείς δεν φταίει, φταίς εσύ, φταίει ο άλλος, χωρίς να ξέρουν και οι πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει. Και αν όντως, όπως είπε η Περιφερειακή Αρχή με αυτό το έγγραφο που εστάλει ως απάντηση στον κύριο Μάκαρη, δεν προέρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή τα στραγγίδια, πρέπει. Δεν φαντάζομαι ότι πήγε κάποιος και τα άδειασε εκεί πέρα στραγγίδια, δεν είχε τι να κάνει και πέρασε μια μόλη. Πρέπει να απαντηθεί από πού είναι, αν δεν είναι. Αυτά είναι θεωρίες που ανήκουν σε άλλους πλανήτες, δεν ανήκουν στον πλανήτη Γη. Και επίσης δεν έχει δοθεί και απάντηση. Ο Δήμος έλεγε πολλές φορές στο παρελθόν για το αν ευθύνεται η περιφέρεια ή όχι. Η περιφέρεια φταίει ο Δήμος, το έργο έχει γίνει, έχει αποκατασταθεί. Και αν έχει αποκατασταθεί, τότε τι είναι όλο αυτό. Αν υπάρχει επιβεβαιώσει από υπηρεσίες και από ό,τι βλέπω εδώ, γιατί εγώ δεν το. Θα μου επιτρέψω να πω ότι εγώ δεν το ήξερα, ότι το έργο πέρα από όλα τα υπόλοιπα το έχουν παραλάβει κιόλας. Ναι. Έτσι. Επειδή λοιπόν το έχουν παραλάβει. Και το έχουν παραλάβει κιόλας. Εμείς έχουμε τραβήξει και πλάνα κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας αποκατάστασης που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί σε αυτή τη διαδικασία αποκατάστασης, αυτό το υλικό που έχουμε είναι ότι θα βγουν σκουπίδια. Δεν ξέρουμε τι διαχείριση μπορεί να έχει γίνει ή τέλος πάντων τι πρότυπη διαδικασία. Η πραγματικότητα είναι ότι κάποια πράγματα δεν έχουν συμβεί σωστά έτσι όπως τα έπρεπε. Τέλος πάντων, η υπόθεση των απορριμμάτων, εγώ πιστεύω, Γεωργία και Κώστα, ότι έχει και πολιτική διάσταση και θα τη δούμε να βγαίνει πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Και αυτό που είπε ο Κώστας και που έχει να κάνει και με τις πολιτικές προεκτάσεις των δημοσκοπήσεων και όλων των υπολείπων, θα δούμε πώς θα πέφτει το μπαλάκι προς τους δήμους. Το οποίο έχει καίει και το οποίο πολλές φορές έχει μπει, ειδικά τα απορρίμματα έχουν μπει στη μέση και για τις ισορροπίες και για τις συμμαχίες και για τις βεντέτες που έχουν ανοίξει την Πελοπόννησο. Και ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να συνεχίσω εγώ με την Γεωργία, γιατί υπήρξε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα από την Εφημερίδα Φωνή. Και η Γεωργία, μπορεί να συζητάμε για πολιτισμό, μπορεί να συζητάμε για τουρισμό. Καλά να τα πηγαίνει η περιοχή μας. Ακούσαμε και είδαμε, μάλλον και πριν από λίγες ημέρες, και τις σημειώσεις του κυρίου Καραλή στο δικό σου ρεπορτάζ. Υπάρχει όμως και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει να κάνει με ανασκαφές που γίνονται στην Μεσσηνία. Να μην αποκαλύψουμε την περιοχή ακόμα και για τις οποίες ούτε τα στοιχεία δεν γίνονται. Προφανώς, γιατί πραγματικά, Θέμη, δεν μπορεί να μιλάς για ανάπτυξη, να ποντάρεις και να χαρακτηρίζεις τον τουρισμό ως βαριά βιομηχανία. Ένα από τα μεγάλα και τα πιο δυνατά χαρτιά που έχεις, τέλος πάντων, να παρουσιάσεις πέρα από το φυσικό κάλος, τις ομορφιές, τις παραλίες και όλα αυτά που ενδεχομένως να μπορεί κανείς, ίσως όχι τόσο όμορφα, ίσως αλλού ακόμη πιο όμορφα, είναι θέμα και προσωπικού γούστου του καθενός, να βρει και σε άλλες περιοχές και σε κοντινές χώρες. Ωστόσο, ποντάρεις λοιπόν και λες: ο πολιτισμός μας, τα μνημεία μας, και πραγματικά υπάρχει μία ανασκαφή σε εξέλιξη. Δεν αποκαλύπτουμε, εμείς το γράψαμε και στη Φωνή και εξηγήσαμε και τους λόγους. Είναι σε μία περιοχή της Μεσσηνίας, όπου δεν λέμε πού, γιατί μας παρακάλεσαν οι υπεύθυνοι, όπως και σε ένα των ανασκαφών εκεί και από την εφορία αρχαιοτήτων, να μην γίνει αναφορά στο μέρος, επειδή υπάρχουν οι επιτίδιοι, τέλος πάντων, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι μπορεί να συμβεί. Εγώ, και από την άλλη, ο κόσμος το έχει τούμπα, και εμείς κρυφό. Καλά, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά εμείς οφείλουμε, μια και μιλάμε για πολιτισμό και για την κληρονομιά μας και θέλουμε να το διαφυλάξουμε όσο μπορούμε από την πλευρά μας, να σεβαστούμε αυτό το στο αίτημα που θα μπορούσαμε να το κάνουμε, και πάρα πολλοί συνάδελφοι εντός ή εκτός αγωγικών, όχι στο νομό, κατά καιρούς δεν το κάνουν. Ωστόσο, ναι, δεν αποκαλύπτουμε πού, αλλά υπάρχει. Υπάρχει μια ανασκαφή και υπάρχουν και ευρήματα. Υπάρχουν ευρήματα που αξιολογούνται αυτή τη στιγμή ως σημαντικά, αλλά απομένει να το δούμε. Ωστόσο, όταν θες να μιλάς για ανάπτυξη, τουρισμό και να πατάς και στον πολιτισμό για αυτήν, δεν μπορεί να λες: δεν έχω πετρέλαιο να βάλω στο αυτοκίνητο το υπηρεσιακό για να πάει ο αρχαιολόγος να κάνει την ανασκαφή. Μιλάμε για πράγματα που είναι κομικοτραγικά, για να μην πω αστεία, γιατί υπάρχει η τραγική διάστασή τους, που υπάρχει αυτή η τεράστια κρίση, έχουμε βυθιστεί σε αυτή την ύφεση, αλλά κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους. Έχουμε χρήματα για επιδόματα, για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, για το ένα, για το άλλο, λέμε θα βγούμε από τα μνημόνια, χαιρόμαστε, αγορές. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού χθες έκλαιγε, κλαίει κάθε 5η Ιουλίου, το κατάπιαμε αυτό, το κάναμε, το όχι, ναι, άλλαξαν τα δεδομένα, λέμε τέλος πάντων μετά από το
όχι που μετατράπηκε σε ναι, θα βγούμε από τα μνημόνια και κάνετε υπομονή, έρχεται ο Αύγουστος, αλλά δεν μπορεί Θέμη να λένε έτσι απλά εφθαρσώς. Δεν έχουμε πετρέλαιο να βάλουμε στο αυτοκίνητο να πάρει χειρολόγος να κάνετε ένα σκαφί και μην πείτε που είναι το μέρος, γιατί μπορεί να πάνε και να σκάψουν, να βάλουν φωτιά ή δεν ξέρω τι να κάνουν επιτίδη. Δηλαδή είναι αστεία. Όπως αστεία είναι και άλλα ζητήματα και μερικά από αυτά ο κύριος Καραλής πολύ εύστοχα ανέφερε και προς τιμήν του, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που υπηρετούν αυτόν τον κλάδο, που κάνουν γαργάρα κάποια θέματα. Μιλάμε για ένα αεροδρόμιο που τα πάει πάρα πολύ καλά και έχει επισκεψιμότητα, αλλά έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και δεν μένουν μόνο στη Μεσσηνία. Πάνε και στο Τολό και στον Ηλία. Μιλάμε για συνέδρια, αλλά ήρθαν, γιατί πολύ διαφημίστηκε όλο αυτό, οι ξένοι πράκτορες, οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, τη ΣΑΠΤΑ, εκείνο το συνέδριο. Και έφυγαν με ποια εντύπωση άραγε. Είναι πολύ ωραίος ο νομός σας, αλλά πού να τα κάνουμε τα συνέδρια, εσείς δεν έχετε κλίνες. Έρχονται οι τουρίστες και σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υπηρεσίες που παρέχονται δεν είναι όπως πρέπει. Είχα ένα περιστατικό προσωπικό σήμερα με εμπορικό κατάστημα, όχι με υγειονομικό ενδιαφέροντος. Λίγο πρέπει να τα δούμε αν θέλουμε. Αυτός που ήρθε σήμερα να ξανάρθει, να το πει και στο φίλο του και στον ξαδερφό του και πάει λέγοντας και να υπάρχει μια διαφήμιση ζωντανή από εμάς τους ίδιους της πόλης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα τα δούμε και, θα δούμε και λεπτομέρειες και τις επόμενες ημέρες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσω. Θα παρακολουθήσουμε και το ρεπορτάζ στην Εφημερίδα Φωνή. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Ο Δήμος Μεσσηνίας και η Φορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστρίας διοργανώνουν συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα Πνευστών. Οι πιο ταλαντούχοι νέοι και νέες μουσικοί από την παραδουνάβια περιοχή της Κάτω Αυστρίας, 5 μουσικών σχολείων μαζί με αντίστοιχους μουσικούς πνευστών από το Οδείο της Καλαμάτας στη Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης, καθώς και τη χοροδία του Οδείου, θα παρουσιάσουν ξεχωριστά έργα συμφωνικής μουσικής για πνευστά και χοροδία. Όλα αυτά αύριο το βράδυ στην Αρχαία Μεσσήνη με ελεύθερη είσοδο. Σημειώνεται ως ένα από τα κορυφαία γεγονότα του φετινού πολιτιστικού καλοκαιριού στο Δήμο Μεσσήνης. Το Σάββατο στις 7 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Μεσσήνης, σε αυτό το μνημείο πολιτισμού θα συναντηθούν η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, η Φιλαρμονική του Δήμου Μεσσήνης και το Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας. Ο Δήμος Μεσσήνης και η Φορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με την συνεργασία της Πρεσβείας Αυστρίας στην Αθήνα και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διοργανώνουν αύριο το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα Πνευστών. Η εκδήλωση αυτή, παρότι θα πραγματοποιηθεί βράδυ, θα είναι και θα παραμείνει λαμπερή και αυτό θα το προσπαθήσουμε και θα το καταφέρουμε. Την επιτυχία της εκδήλωσης την εγγυάται ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης, αλλά και ο δικός μας άνθρωπος, Σάκης Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος της Λυρικής Σκηνής, αλλά πάνω απ' όλα η φιλέλληνας πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα, κυρία Αντρέα Ίκιτς-Μπόχουμ, η οποία θα τιμήσει με την παρουσία της την εκδήλωση. Ο Δήμος Μεσσήνης και φέτος έχει την πολύ καλή χαρά και την ικανοποίηση να συμμετέχει στο φετινό Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι και από ό,τι αποδεικνύεται δεν αποτελεί μία απλή προσωρινή επικοινωνιακή συνεργασία για τη μουσική και τον πολιτισμό μόνο, αλλά είναι απόρρια μιας διαχρονικής αμοιβαιότητας καλών συναισθημάτων αυτών των δύο λαών. Έτσι πραγματοποιηθεί η δική μας εκδήλωση, έτσι θα συνεχίσει, γιατί και εμείς ως Έλληνες έχουμε να δώσουμε πολλά στοιχεία πολιτισμού και όχι μόνο. Η πολιτιστική φιλία επισφραγίζεται για μία ακόμη φορά και ο Δήμος Μεσσήνης με την Πρεσβεία της Αυστρίας συμπράττουν για δεύτερη συνεχή χρονιά. Χαίρομαι που βρίσκομαι για δεύτερη χρονιά σε αυτό το πάνελ στα πλαίσια του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Μεσσήνης και με τη σύμπραξη και της Αυστριακής Πρεσβείας στα πλαίσια του Ελληνοαυστριακού Μουσικού Καλοκαιριού. Η συμβολή και του Προέδρου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην διοργάνωση μιας ακόμα ξεχωριστής εκδήλωσης σημαντική. Παρακαλέσω και θέλω να κάνω και έκκληση στους συμπολίτες μου αλλά και γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και στο Δήμο Μεσσήνης να συνδράμουν για την επιτυχία της αυριανής εκδήλωσης. Αν αναλογιστείτε ότι πέρυσι μαζέψαμε, κύριε καθηγητά, 2.000 κόσμο, συναντήστηκε η εκδήλωση, θέλω να πιστεύω ότι αύριο ο μεσσηνιακός λαός θα τιμήσει την εκδήλωση αυτή. Παρόλο τις εγγενείς δυσκολίες που υπάρχουν. Της οποίας στόχος είναι η μουσική να εκπνεύσουν με την τέχνη τους και να ψυχαγωγήσουν το κοινό στις συναυλίες κλασικής μουσικής. Γενικότερα η δυνατότητα
θα υπάρξει να γνωρίσουν τις αξίες του εβραϊκού πολιτισμού στη γέννησή τους σε μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους όπως η αρχαία Μεσσίνη. Στην αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος και στο άνοιγμα των μνημείων στην σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, στάθηκε με την σειρά του ο καθηγητής αρχαιολογίας Πέτρος Θέμελης. Ευχής έργο, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα γεγονότα της κλασικής, θα το πούμε έτσι, παιδείας μας, μαζί με το μαθητικό θέατρο Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος που έχει αγκαλιάσει ο Δήμος, όπως έχει αγκαλιάσει και αυτή την παράσταση, είναι από τα πιο σημαντικά, νομίζω, γεγονότα, καλλιτεχνικά γεγονότα της, του Δήμου Μεσσίνης. Η όλη συναυλία θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως έχει ελεύθερη είσοδο και σε αυτήν θα παρουσιαστούν ξεχωριστά έργα συμφωνικής μουσικής για πνευστά και χοροδία. Πρόκειται για ένα μοναδικό μουσικό πρόγραμμα που συνδυάζει τη δημοφιλή αυστριακή μουσική με τους κλασικούς ελληνικούς χορούς. Είναι μεγάλη στιγμή για μένα να μπορέσω να φέρω μαθητές της Αυστρίας και να παίξουμε, να κάνουμε μια περιοδία στην Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερη συγκίνηση νιώθω που μας επιτρέπεται να παίξουμε στο Αρχαίο Θέατρο της Μεσσίνης. Δηλώσω ευτυχής για αυτή τη συγκυρία. Θεωρώ ότι το Αρχαίο Θέατρο της Μεσσίνης είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τη Μεσσίνη, αλλά αφορά, αν όχι τη Μεσσηνία ολόκληρη και ολόκληρη ενδεχομένως την Πελοπόννησο. Είναι ένας πλούτος, και την Ελλάδα βέβαια, είναι ένας πλούτος για τη χώρα μας. Και του συγγενεί, βρίσκει επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Παίζουμε έργα μοντέρνων συνθετών και αυτή η μίξη του τώρα, η μίξη του αρχαίου, αλλά και η μίξη ανθρώπων μουσικών που είναι ενήλικες και παιδιά, νομίζει ότι είναι κάτι που αποτελεί το μέλλον όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και του κόσμου. Προσκαλούμε τον κόσμο, όλο τον κόσμο να έρθει να δει μια πολύ ωραία συναυλία και εγώ να δηλώσω τη μεγάλη μου χαρά, διότι μαθητές και μέλη της Φιλαρμονικής Μεσσίνης συμμετέχουν σε αυτό το όμορφο εγχείρημα. Γι' αυτό θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές που ενήργησαν για να γίνει αυτή η συναυλία. Για άλλη μια φορά λοιπόν, όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί και θα τα καταφέρουμε για την Ευρώπη των ανθρώπων. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη εκδήλωση, αυτή είναι η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το θέατρο της Αρχαίας Μεσσίνης. Όμως υπάρχουν και διάφορα εμπόδια που μπαίνουν. Να καλησπέρασουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον Δήμαρχο Μεσσίνης, τον κύριο Γιώργο Τσόνη. Καλησπέρα, κύριε Δημαρχέ. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλο. Φαίνεται ότι έχουν ανακύψει κάποια ζητήματα. Πώς έχει η κατάσταση, κύριε Κανελόπουλο? Όπως γνωρίζετε, αύριο έγινε προγραμματισμένη η μεγαλύτερη εκδήλωση του πολιτιστικού μας καλοκαιριού, έτσι όπως κάθε χρόνο τρία χρόνια τώρα, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης. Μια μεγάλη εκδήλωση. Σηματοδοτεί όλο το πολιτιστικό μας, τον πολιτισμό μας και τις εκδηλώσεις μας του καλοκαιριού. Οι αρχαιοφύλακες λοιπόν, ενώ το Υπουργείο βεβαίως τα αιτήματά τους όταν γνωρίζω και τα δέχομαι και τα σπάζουμε και όλα αυτά. Όμως υπάρχει η υπογραφή της Υπουργού που τα κάνει δεκτά τα αιτήματά τους και αρνούνται να ανοίξουν το χώρο. Αρνούνται να ανοίξουν το χώρο και να σταματήσουν να απειλούν και να σταματήσουν να μην γίνει η εκδήλωση. Ναι. Εγώ θέλω λοιπόν, κύριε Κανελόπουλε, να ενημερώσω τον κόσμο όλο ότι η εκδήλωση θα γίνει. Θα γίνει η εκδήλωση. Δίκαια τα αιτήματά τους, μιλάμε με το Υπουργείο, μιλάμε με όλο τον κόσμο. Αυτοί τώρα θέλουν να μας, και μας λένε ότι πρέπει να υπογραφεί το ΦΕΤ. Μα είναι δυνατόν, εχθές η απόφαση του Υπουργού, είναι δυνατόν σήμερα ή αύριο Σάββατο να βγει το ΦΕΤ? Επομένως, εμείς λοιπόν την εκδήλωση θα την κάνουμε και στέλνω ένα μήνυμα και στον κύριο Γιωργακίλα και σε όλους που δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο. Δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο στον Δήμαρχο. Με ακούτε, κύριε Κανελόπλε? Σας ακούω, κύριε Τσόνη. Λοιπόν, δεν σηκώνει το τηλέφωνο στον Δήμαρχο και απειλεί ότι δεν θα γίνει η εκδήλωση. Θα γίνει η εκδήλωση. Η εκδήλωση θα γίνει και εγώ θα είμαι εκεί και εσείς θα είσαστε εκεί. Όλοι θα είμαστε εκεί. Σίγουρα. Γιατί για μας, εμείς δεν κάνουμε μια εκδήλωση που έχουμε κερδοσκοπικό χαρακτήρα να πάμε να βγάλουμε χρήματα. Είναι η εκδήλωση του πολιτιστικού μας καλοκαίρι αυτή. Που προβάλλει μόνο και μόνο, και όχι μόνο την Αρχαία Μεσσίνη. Και βεβαίως η Έκανε Λόπλε πρέπει να ξέρετε το εξής. Και το λέω αυτό για να το ακούσει όλος ο κόσμος. Εγώ εκεί αναγνωρίζω μόνο τον μεγάλο επιστήμονα και καθηγητή τον Πέτρο τον Θέμελη.
Κανέναν άλλον. Δεν ξέρω ούτε τι παιχνίδια παίζουν, ούτε τι θέλουν να κάνουν. Εμείς θα είμαστε εκεί με τον καθηγητή. Η εκδήλωση θα γίνει, να το καταλάβουν καλά οι κύριοι αυτοί. Δεν έχουμε άλλη εκδήλωση. Εμείς αυτό έχουμε με τη φτώχεια μας, με τα προβλήματα που περνάμε, που έχουμε. Τιμάζουμε λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση. Είναι η πρέσβης της Αυστρίας εδώ, είναι ήδη εδώ και τώρα αργότερα μας λένε μπορεί να γίνει εκδήλωση. Δεν θα μας αφήσουμε. Εμείς θα πούμε μέσα, θα είμαστε εκεί. Και να δει όλος ο κόσμος και να παρακολουθήσει αυτό το μεγάλο γεγονός, κύριε Κανελόπουλε. Κατανοητό το μήνυμα που στέλνετε και το γεγονός ότι αποδέχεστε και το δίκαιο των αιτημάτων των υπαλλήλων. Όμως σίγουρα προέχει ένα προγραμματισμένο γεγονός που έχει να κάνει από τη στιγμή που έχουν δρομολογηθεί και οι λύσεις, έτσι όσον αφορά, όπως λέτε και εσείς, και υπάρχουν και οι εγγυήσεις και για τα αιτήματά τους που τα είπατε και δίκαια. Προφανώς θα δούμε αύριο πώς θα έχει η κατάσταση. Καταγράφω το μήνυμα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καρανόπουλε. Λοιπόν, τώρα, δύο σημαντικές αποτυπώσεις δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα για τη σχέση της μουσικής με τον πολιτισμό στη Μεσσηνία κατά το παρελθόν. Ο καθηγητής αρχαιολογίας Πέτρος Θέμελης και ο εκπρόσωπος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Σταμάτης Φερτζίλας, με ξεχωριστές αναφορές για τις ανακαλύψεις που έχουν καταγραφεί, παρουσίασαν αυτή τη σχέση. Ξεχωριστές ήταν οι αναφορές σήμερα στην διάρκεια της συνέντευξης που δόθηκε στο Δημαρχείο της Μεσσήνης από τον καθηγητή αρχαιολογίας Πέτρο Θέμελη για την σχέση της μουσικής με την περιοχή. Όμως στην αρχαία Μεσσήνη έχουμε βρει ένα μουσικό κείμενο. Ένα μουσικό κείμενο χαραγμένο σε μία πέτρα με σύμβολα της παρασημαντικής, της αρχαίας δηλαδή μουσικής γλώσσας, το οποίο έχει μεταφραστεί σε νότες ευρωπαϊκές με βάση ένα σύγγραμμα ενός μουσικολόγου της αρχαιότητας Αλίπιου και με βάση μελέτες που έχουν κυκλοφορήσει στη Γερμανία κυρίως από μουσικολόγους μεγάλους ήδη τον περασμένο αιώνα. Έχει μελοποιηθεί αυτό το κομμάτι το μουσικό. Είναι ένα από τα λίγα που σώζονται εκτός από παπύρους της Αιγύπτου που έχουμε μουσικά κομμάτια από χωρικά του Ευρυπίδη και άλλα. Και είναι ένα τρομερά σημαντικό, επειδή δεν το ξέρετε, σας το λέω, είναι μουσικό κείμενο. Ένα ύμνος νομίζω προς τον Ηρακλή για μια πομπή θρησκευτική, λατρευτική, τελετουργική που λάβανε χώρα στην αρχαία Μεσσήνη. Είναι ένα σημαντικό γεγονός, το έχουμε παίξει άπαξ. Αντίστοιχες αναφορές υπήρξαν και από τον εκπρόσωπο της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ότι σε μικρή απόσταση από την αρχαία Μεσσήνη, στο αρχαίο Δόριο, συνέβη κάποτε, σε μια εποχή πολύ μακρινή από τη σημερινή, ένας μουσικός αγώνας με διάφορα όργανα. Ήταν ένα πολυφωνικό μουσικό τραγούδι που θύμισε πολύ την παράσταση των πνευστών οργάνων. Εκεί αναμετρήθηκε ο Θάμηρης, ένας εκπληκτικής ομορφιάς μουσικούς που αρίστευσε στη λύρα και το τραγούδι και αναμετρήθηκε με τις 9 μουσες. Ειδικότερα η Ευτέρπη ήταν αυτή που έπαιζε τον αυλό. Ο Θάμηρης στοιχώς έχασε από τις μουσες και πλήρωσε αυτή την αλαζονία που είχε στη διαχείριση του μουσικού οργάνου και του τραγουδιού και τιμωρήθηκε. Μένουμε εμείς στον χώρο του πολιτισμού με την Καλαμάτα να συνεχίζει δυναμικά αποτελώντας πεδίο αναφοράς για το Φεστιβάλ 0. Περισσότερα από 170 έργα παρουσιάζονται με θέμα από το 0 στο άπειρο. Ένα τριήμερο με πρωτοποριακές προσεγγίσεις. Το Διεθνές Φεστιβάλ Video Art 0 με θέμα από το 0 στο άπειρο ξεκίνησε στην πόλη της Καλαμάτας. Οι εκδηλώσεις του 0 συνεχίζονται εκτός από τις πρωινές προβολές τώρα και το βράδυ στην παραλία δίπλα στο κύμα. Η σημερινή εκδήλωση που θα γίνει στην παραλία γίνεται σε συνεργασία με την Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας και το θέμα θα είναι μουσικά βίντεο. Οι επόμενες προβολές θα είναι αύριο εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας η πρωινή ζώνη και πάλι και το βράδυ θα μεταφερθούμε στη Στοά Λόντου έξω από το Band Apart Recording Studio και μέσα στο Band Apart θα υπάρχουν παράλληλες προβολές. Σε παραλία αλλά και το κέντρο της πόλης της Καλαμάτας προβάλλονται κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ περισσότερα από 170 έργα βιντεοτέχνης με εξασφαλισμένες μια σειρά από δυναμικές συνεργασίες. Προσπαθήσαμε να φιλοξενήσουμε μεγάλο μέρος της ελληνικής βιντεοτέχνης στο ξεκίνημα και των δύο πρωινών προβολών. Οπότε ξεκινάμε με δύο ενότητες ελληνικής βιντεοτέχνης, συνεχίζουμε και τις δύο μέρες τα φιλοξενούμενα ξένα φεστιβάλ, σήμερα στο Φεστιβάλ του Καΐρου με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα και αύριο στο Now and After σε επιμέλεια της Μαρίνα Φωμένκο. Συνεχίζουμε σε μια επιμέλεια
δική μου σήμερα, της Μαργαρίτας Σταυράκη, που έχει να κάνει με την αποδόμηση των αφηγηματικών στοιχείων και την επανασύνδεσή τους με πολλά βίντεο με αναφορές και σε αρχαιολογικούς τόπους και χώρους. Η Μαρίνα Φουμένκο θα μιλήσει αγγλικά, οπότε θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση μόνο για το Now and After. Να πω μόνο ότι το Now and After είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται στη Ρωσία, αλλά είναι διεθνές και συνεργάζεται με ένα σωρό οργανισμούς όπως και το Μηδέν, δηλαδή στο εξωτερικό. Το κύριο χαρακτηριστικό του φεστιβάλ είναι ότι παρουσιάζεται ως μια έκθεση, ως μια πολυμορφική εγκατάσταση. Τόπος αναφοράς και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Συνεχίζουμε και σήμερα τις προβολές του Διεθνούς Φεστιβάλ για τη Βιντεοτέχνη, του Video Art 0. Οι βραδινές μας εχθές προβολές στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσηνίας στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Το μουσείο είναι ανοιχτό σε νέες προκλήσεις και προσκλήσεις από δυνάμεις καλλιτεχνικές και από άλλους φορείς της πόλης. Θέλει να παράγει στο παρόν πολιτιστικό έργο. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το έμψυχο υλικό της Εφορίας Αρχαιοτήτων που μας βοήθησε πάρα πολύ στο να στήσουμε τη φετινή διοργάνωση. Σε νέα από τον κόσμο να περάσουμε, ξεκίνησε ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα. Την ίδια στιγμή, ναυάγιο τουριστικού σκάφου σημειώθηκε στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης. Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, οι ΗΠΑ και η Κίνα, έκαναν πράξη τις απειλές τους και από το πρωί έθεσαν σε ισχύ την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές προϊόντων της μιας από την άλλη. Πρόκειται για μια κλιμάκωση του άτυπου εν εξελίξει εμπορικού πολέμου, στο πλαίσιο του οποίου οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς στις εισαγωγές κινέζικων προϊόντων αξίας 29 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η απάντηση του Πεκίνου ήταν άμεση με την επιβολή δασμών σε αμερικανικά προϊόντα ίσης αξίας, αλλά μέσω Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι αν συμβεί αυτό, θα ανεβάσει στα 385 δισεκατομμύρια ευρώ το ύψος των δασμών που θα επιβληθούν από αμερικανικής πλευράς σε κινέζικα προϊόντα. Η Ουάσιγκτον με αυτήν την κίνηση χτυπά μια μεγάλη γκάμα κινέζικων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα μικροτσίπ και άλλων εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τηλεοράσεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Αυτά τα προϊόντα θα τα αγοράζουν κατά 25% πιο ακριβά οι Αμερικανοί καταναλωτές. Απαντώντας, η Κίνα επιβάλλει πλέον δασμούς σε αμερικανικά γεωργικά προϊόντα όπως η σόγια, στοχεύοντας στους αγρότες, οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία υποστήριξαν τον Τραμπ στις εκλογές του 2016, όπως και οι κτηνοτρόφοι. Επίσης, οι αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν μονάδες παραγωγής στις ΗΠΑ θα επηρεαστούν, αφού τα οχήματα που εξάγουν στην Κίνα θα είναι πολύ πιο ακριβά για τους καταναλωτές. Τα σκάγια από αυτόν τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ και Κίνας αναμένεται να πλήξουν και άλλες χώρες. Για παράδειγμα, οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες Daimler και BMW κατασκευάζουν και οι δύο οχήματα στις ΗΠΑ και τα εξάγουν στην Κίνα. Αν ξεσπάσει ένας ολοκληρωτικός εμπορικός πόλεμος και εφόσον εμπλακεί σε αυτόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάμε σε μια λογική οφθαλμός αντί οφθαλμού, οι Κινέζοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μπορεί να μειωθεί το παγκόσμιο εμπόριο ακόμα και κατά 70%. Αυτό είναι κάτι που ανησυχεί και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, που προειδοποιεί ότι οι αυξανόμενες εντάσεις απειλούν με εκτροχιασμό την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι πνιγήκαν και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά τη βύθιση ενός τουριστικού σκάφους στα ανοιχτά του νησιού Πουκέτ στην Ταϊλάνδη. Το σκάφος Φίνιξ που μετέφερε 90 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους Κινέζους τουρίστες, βυθίστηκε λόγω της θαλασσοταραχής στην περιοχή. Το σκάφος επέστρεφε στο Πουκέτ από το Κο Ράτσα όταν έπεσε σε καταιγίδα, δήλωσε ο καπετάνιος του. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, οι τοπικές αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για θύελλα, αλλά το τουριστικό σκάφος φέρεται να την αγνόησε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.